Σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών, εδώ στις Βρυξέλλε, κουβεντιάσαμε δύο θέματα. Είχαμε μια συνάντηση με τον Νεντανιάχου, όπου υπογραμμίσαμε την, την εκτίμηση που έχουμε διατυπώσει, ότι δηλαδή η αναγνώριση και η μετακίνηση τη πρεσβεία των ΙΠΑ στο Ιερουσαλήμ δεν αποτελεί μια συμβολή στην ειρήνη στην Υπογραμμίσαμε επίση την ανάγκη να υπάρξει η λύση των δύο κρατών, Ισραήλ και Παλαιστίνη, διασφαλίζοντα ταυτόχρονα την ασφάλεια του Ισραήλ. Στη συνέχεια, είχαμε μια συζήτηση για τη Μέση Ανατολή, όπου υπογράμμισα την ανάγκη πρώτον στη Συρία να υπάρξουν έγκαιρα σχεδιασμοί για την ανοικοδόμησή τη και για την συμβολή ειδικών στη διαμόρφωση τη νέα συνταγματική τάξη. Για το Ιράκ, υπογράμμισα την ανάγκη να υπάρξει σεβασμό στα δικαιώματα αυτονομίας που προβλέπει το σύντομα αυτής της χώρας όπως στηρίξαμε και την ενότητα του Ιράκ προηγούμενα και μιλήσαμε για την ανάγκη να υπάρξει μια θετική ατζέντα και ένα νέο πνεύμα και εξήγησα το πνεύμα όπως το ονομάζουν οι ίδιοι οι Άραβες Τη Ρώδου, ποιο είναι αυτό και γιατί θα συμβάλει στην οικοδόμηση μια νέα τάξη πραγμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή μια νέα τάξη ασφάλεια ειρήνης, έτσι ακριβώ όπω είχε γίνει με τη συμφωνία και τη συνθήκη του Ελσίνκη. Ε, κύριε Υπουργέ, ποια είναι η στάση του ε, πρωθυπουργού του Ισραήλ, του μετά την ανακοίνωση Τραμπ, τουλάχιστον ποια θέση διατύπωσε στο ο, πρόγευμα που είχατε σήμερα. Ο Πρωθυπουργό του Ισραήλ υπογράμμισε ότι η θέση της χώρας του είναι ότι τα Ιεροσόλυμα είναι η πρωτεύουσά του και λέει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που δικαιούνται να έχουν τη θέση του η Παλαιστίνη ότι το Ανατολικό Ιεροσαλήμ και μερικοί όλο το Ιεροσαλήμ είναι η πρωτεύουσα των Παλαιστινίων. Είναι δύο διαφορετικές θέσει και δικαιούνται το Ισραήλ να έχει τη δικιά του. Αυτή ήταν η τοποθέτησή του. Δια... Βλέπετε μια διαλλακτικότητα από την πλευρά των Ισραηλινών ότι μπορεί να προχωρήσουν οι συνομιλίε. Ε... Οι Ισραηλινοί βάζουν έναν όρο: ε, ότι θα πρέπει να αναγνωρίσει η άλλη πλευρά Την δυνατότητα οι Εβραίοι να έχουν το δικό του κράτο και άρα είναι προ τα η λύση των δύο κρατών εν δυνάμει. Και ασφαλώ αυτά τα δημοσίευματα που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η Παλαιστίνη προσανατολίζεται προ το ένα κράτο, όπου διεκδικού δύο κράτη, αλλά περισσότερα τα ανθρώπινα δικαιώματα εντό ενό Ισραηλινού κράτου, δεν φάνηκε να έχουν κερδίσει έδαφο στην πραγματική πολιτική ζωή τη περιοχή. Αυτή τη δήλωση έκανε ο Εξωτερικών στην ΕΡΤ, όπω ακούσαμε. Ναι. Έτσι, μόνο η ΕΡΤ ήταν